Δήμο πολύ Παλιουγιάννη και εμείς το βρήκαμε από τους παππούδες μας, από τους πατεράδες μας και το συνεχίζουμε. Έτσι και φέτος μαζευτήκαμε όλοι μαζί και πήγαμε και φέραμε ξύλα. Ξεκινήσανε τα μικρά παιδιά πρώτα με γουμάρια μικρά και πήγαμε και εμείς και φορτώσαμε το φορτηγό του Χρήστου του Κούτσουρα και ήρθαμε να τηρήσουμε το έθιμο όπως κάθε χρόνο. Ευχαριστούμε την αλήθεια που ήρθε άλλη μια φορά και μας τίμησε. Αυτή η φωτιά μέχρι που φαίνεται. Αυτή φαίνεται μέχρι τα ψαρά. Και γίνεται στην Πούντα Αγίου Νικολάου, έτσι. Ναι, ναι. Είναι έθιμο χρονών, ούτε και εμείς ξέρουμε. Δηλαδή και οι παλιότεροι δεν θυμούνται από πότε είναι. Συμμετέχει όλο το χωριό, έτσι. Όλο το χωριό, όλο το χωριό. Έχουν έρθει και από τη Χίο, έχουν έρθει. Δηλαδή όπου υπάρχουν λατούσεις στο νησί πάνω, είναι σήμερα δόλοι. Εγώ είμαι και από το εξωτερικό. Αν κανένας βρεθεί, έρχεται. Βρισκόμαστε εδώ στην Ελλάδα, έτσι, στον εσπερινό του Αγίου Νικολάου. Ένα έθιμο εδώ, το έθιμο της φωτιάς, που κρατάει χρόνια πολλά πίσω. Δεν υπάρχει κάποια γραπτή βέβαια μαρτυρία, όπως σίγουρα θα σας έχουν πει και οι ενωρίτες μας, οι συγχωριανοί μας εδώ. Δεν υπάρχει κάποια γραπτή μαρτυρία για αυτό. Αλλά από προφορική πάντα παράδοση και πηγή, θα σας πω αυτό που άκουσα από μεγαλύτερους. Είναι ο τρόπος της επικοινωνίας, η φωτιά, ο τρόπος της επικοινωνίας με απέναντι τα γειτονικά ψαρά. Επί τουρκοκρατίας λοιπόν, ήθελαν να ειδοποιήσουν οι λατούσοι ότι εδώ ξέρετε τους απέναντι ψαριανούς είναι οι Τούρκοι. Οπότε ανάβαν λέει τη φωτιά. Δεν είναι εδώ οι Τούρκοι. Ο συμβολισμός της φλόγας έτσι να πάει το μήνυμα. Όμως, αν το δούμε και ορθολογικά, είναι μια γιορτή η οποία είναι μέσα στον χειμώνα, μέσα στην καρδιά, ας το πούμε, του χειμώνα. Το εκκλησάκι βλέπετε ότι είναι μικρό. Αν υπολογίσουμε ότι οι ενωρίτες εδώ είχαν φτάσει τον αριθμό των 1200 ψυχών, 1200 ψυχές αποκλείεται να τις χωρέσει τούτος ο ναός. Οπότε ίσως έπρεπε να ζεσταθούν αυτοί οι άνθρωποι που έρχονταν στην ακολουθία. Οπότε ανάβαν τη φωτιά για να είναι κοντά να ζεσταίνουν. Βλέπουμε όμως και εδώ και τα μαντίλια που έφεραν εδώ οι γυναίκες των ναυτικών των ενωρητών, των χωριανών μας εδώ, όπου λέει το κάθε μαντίλι. Δεν είναι τάμα συνηθισμένο αυτό, έτσι. Όχι, όχι. Έχουμε μάθει άλλα τάματα. Είναι το τάμα που έκαμνε η γυναίκα, η αδελφή, η μάνα, για τον δικό της που είναι στο πλοίο και αν είχε και κάποια έτσι δυσκολία έφερναν το μαντήλι και το κρεμούσαν εδώ. Χρόνια πολλά, χρόνια ευλογημένα και καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας.